Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Κρήτη σήμερα, μέρος δεύτερο, και τώρα θα βάλουμε στο επίκεντρο το οικονομικό επιμελητήριο, το οικονομικό επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, το τοπικό εδώ παράρτημα. Είχαμε εκλογές, αρχιερεσίες, νέα διοίκηση, μια νέα σελίδα στο οικονομικό επιμελητήριο και έχουμε τη χαρά μέλη να έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευάγγελο Γκλάκα, είναι ο νέος πρόεδρος του οικονομικού επιμελητήριου Ανατολικής Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα, κύριε Καριωτάκη. Καλή χρονιά κιόλας με την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, γιατί όπως βλέπουμε από όλα τα ρεπορτάζ που υπάρχουν είτε σε κεντρικό επίπεδο και σε τοπικό περιφερειακό, η οικονομία είναι στο επίκεντρο. Mm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακουστεί και η φωνή των οικονομολόγων. Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Γκλάκα, που θέλω να σας το θέσω. Έχουμε περάσει ως χώρα μια οικονομική κρίση 15 χρόνια. Τρεις κρίσεις. Ακριβώς. Εγώ την ξεκινάω από το 2009, φτάσαμε μέχρι σήμερα. Η πολιτεία διαχρονικά ακούει εσάς τους επιστήμονες, σας ακούει, εσάς που είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι. Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας για θέματα οικονομίας και ανάπτυξης. Προφανώς σε πολλά σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, όπως παραδείγματος χάρη ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο, ή ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον αναπτυξιακό νόμο, με τα φορολογικά νομοσχέδια που έρχονται, ή με τα μέτρα που θέλει να πάρει η κυβέρνηση, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, θα έπρεπε να είναι παρόν και να εκφράζει την άποψή του. Γίνεται αυτό, αλλά πολλές φορές νομίζω ότι δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε. Γιατί δείτε, το Οικονομικό Επιμελητήριο δεν είναι μια πολιτική οργάνωση, δεν είναι κόμμα. Είναι ένας επιστημονικός φορέας που, όπως γνωρίζετε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι ο πολυπληθέστερος επιστημονικός φορέας στην Ελλάδα, που έχει τα περισσότερα μέλη. Μιλάμε για πάνω από 130.000 μέλη, οικονομολόγοι, με 15 διαφορετικές οικονομολογικές ειδικότητες. Και νομίζω ότι θα έπρεπε το Οικονομικό Επιμελητήριο να είναι στο προσκήνιο και να παρεμβαίνει με προτάσεις και με ιδέες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα και κρίσιμα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και κυρίως η κοινωνία, οι πολίτες μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εμείς δεν έχουμε κανένα στόχο ούτε να κάνουμε πολιτική, ούτε να διοικήσουμε φορείς, δήμους ή οτιδήποτε άλλο οργανισμούς. Εμάς στόχος μας είναι, αν μπορούμε με τα επιστημονικά εργαλεία που διαθέτουμε από την επιστήμη μας, να κάνουμε κάποιες προτάσεις για να συμβάλλουμε θετικά και να λυθούν κάποια προβλήματα. Τώρα, κύριε Γκλάκα, είπατε και τοπική αυτοδιοίκηση, αναφερθήκατε και στους Δήμους. Πέρα από το κεντρικό κράτος που ενίοτε έχουμε την αίσθηση σας ακούει, ενώ θα πρέπει να σας ακούει πολύ πιο συχνά, οι Δήμοι, οι Ιερετοί, οι τοπικοί μας άρχοντες σας ακούν, σας συμβουλεύονται? Δεν ρωτάς αυτό που θέλεις κατευθείαν στη συζήτηση. Κοιτάξτε, για τα τέλη ήσασταν παρόντες. Ήμασταν παρόν, ευτυχώς. Νομίζω ότι το διεκδικήσαμε για να ήμασταν παρόντες και νομίζω ότι θα σας πω στη συνέχεια και 2-3 ζητήματα που εμείς αναδείξαμε και νομίζω ότι εισακούστηκαν και μπορεί να υιοθετηθούν και από το Δήμο στο μέλλον και εμείς θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αυτό που με ρωτήσατε πάντως είναι ότι κανονικά, θεσμικά κιόλας, υπάρχει θεσμοθέτηση ότι όταν συζητείται ένα θέμα που έχει να κάνει με οικονομικό ζήτημα είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο, θα έπρεπε το Οικονομικό Επιμελητήριο με εκπρόσωπό του να εκφράζει άποψη. Δυστυχώς αυτό. Γιατί διεκδικήσατε για τα δημοτικά τέλη? Θα σας πω, δυστυχώς. Θα έπρεπε να σας είχαν καλέσει. Είναι αυτονόητο, κύριε Γκλάκα. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι πολλές φορές το Οικονομικό Επιμελητήριο δεν καλείται. Ειδικά εδώ στο τμήμα της Ανατολικής Κρήτης που είναι ο νομός Ηρακλείου και Λασιθίου, αν εξαιρέσουμε την περιφέρεια Κρήτης που μας έχει καλέσει την Επιτροπή Διαβούλευσης και το Δήμο Αγίου Νικολάου, κανείς άλλος Δήμος δεν μας έχει καλέσει. Και αυτό είναι ένα κομμάτι τώρα με την καινούργια διοίκηση που έχει προκύψει. Το έχουμε βάλει σαν πρώτο ζήτημα και ήδη έχω στείλει επιστολές προς όλους τους. Προς όλους τους ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού, γιατί δείτε, είναι και μια μεγάλη ευκαιρία. Για πρώτη φορά, η νέα διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου ξεκινάει τις διαδικασίες της μαζί με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί από 1η Ιανουαρίου ξεκίνησαν και όλες οι νέες δημοτικές αρχές και περιφερειακή αρχή. Άρα είναι μια ευκαιρία να βάλουμε όλα τα πράγματα από την αρχή σε μια καλή βάση και να μπορέσουμε από κοινού με όλους αυτούς τους φορείς, γιατί εμάς στόχος δεν είναι μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, και από την προηγούμενη διοίκηση υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας και με το ΕΛΜΕΠΑ, το Πανεπιστήμιο. Η Κρήτη διαθέτει 3 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπάρχει το ΙΤΕ, που είναι ερευνητικό κέντρο. Υπάρχουν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Υπάρχει το ΤΕΕ, το ΓΕΟΤΕ. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι θα μπορούσαμε από κοινού να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε
μπορούμε και εμείς με τη δικιά μας συμβολή να βοηθήσουμε στα προβλήματα. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα. Δηλαδή, θα σας πω τώρα, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για μεγάλα έργα στην περιφέρεια Κρήτης, π.χ. αεροδρόμιο στο Καστέλι, ο ΒΟΑΚ, η πώληση του λιμανιού, οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι και η ενοικοδόμησή τους. Το οικονομικό επιμελητήριο θα πρέπει να παρών σε όλα αυτά και να εκφέρει άποψη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό ότι το επόμενο διάστημα, μπορεί μέσα και, μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου, να φέρουμε στην επικαιρότητα τη μελέτη που εκπώνησε το Οικονομικό Επιμελητήριο εδώ στο τμήμα της Ανατολικής Κρήτης όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου μετά το σεισμό. Και προτάσεις που μπορούμε εμείς που έχουμε δηλαδή καταγράψει, έτσι ώστε να βοηθήσουν σε μια ισόρροπη ανάπτυξη στο μέλλον. Αυτό ενδιαφέρον. Ναι. Μέχρι θα το δεσμεύσουμε τώρα επιτρόπου. Ναι. Και αν θέλετε να μοιραστείτε τώρα. Κοιτάξτε, θα κάνουμε μια παρουσίαση αυτής της μελέτης και κεντρικά, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο το αναδείξαμε. Ήρθαμε σε επαφή και κεντρικά το Οικονομικό Επιμελητήριο με τον κύριο Τριαντόπουλο, τότε που ήταν υπεύθυνος, δεν ξέρω αν θυμάστε που είχε έρθει εδώ στην Κρήτη. Ο οποίος είχε υποσχεθεί και έκανε πράξη και ανέθεσε στο Οικονομικό Επιμελητήριο να γίνει αυτή η μελέτη. Και θα πάω και στο ζήτημα που είπαμε για τα δημοτικά τέλη. Ναι, για να δούμε γιατί τώρα. Γιατί είναι ένα θέση του. Εμείς καλεστήκαμε και να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς να καλούνται σε τέτοια ζητήματα και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία του Δημάρχου να καλέσει τους φορείς σε μια τέτοια διαβούλευση. Βέβαια, από ό,τι είδαμε, το χρονοδιάγραμμα ήταν πολύ πιεστικό. Δηλαδή, εμείς βρεθήκαμε Τετάρτη, πήραμε στα χέρια μας μια εισήγηση με κάποιους αριθμούς και με κάποια οικονομικά δεδομένα, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτών. Η δική μας θέση λοιπόν στην Επιτροπή Διαβούλευσης ποια ήταν? Ότι δώστε μας όλα τα οικονομικά στοιχεία που υπάρχουν, πώς προκύπτουν, ας πούμε, τα προβλεπόμενα έξοδα, από πού προκύπτουν τα έσοδα του Δήμου και να μπορέσουμε εμείς σαν Οικονομικό Επιμελητήριο, είμαστε επιστημονικός φορέας, να κάνουμε μια κοστολογημένη μελέτη που να βρούμε το άριστο σημείο. Γιατί δείτε, απ' τη μία μιλάμε για παροχές του Δήμου σε επίπεδο καθαριότητας, φωτισμού και παροχών υπηρεσιών προς τους δημότες και απ' την άλλη για ένα κόστος που πρέπει οι πολίτες να πληρώσουν για αυτές τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος. Άρα εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε να βρούμε ένα άριστο σημείο. Θεωρώ ότι κανένας δημότης δεν θα είχε πρόβλημα να πληρώσει κάτι παραπάνω, εάν οι υπηρεσίες του Δήμου θα ήταν αυτές οι οποίες περίμενε να είναι. Σωστά. Νομίζω ότι η πρότασή μας, εντάξει, για το 24 δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε, γιατί ήδη ο Δήμαρχος, από ό,τι είδα, ανακοίνωσε τους καινούριους συντελεστές. Αλλά νομίζω για το 2025 θα μπορούσε ο Δήμος Ηρακλείου και άλλοι Δήμοι να αναθέσουν στο Οικονομικό Επιμελητήριο να εκπονήσει μια τέτοια μελέτη. Στην ουσία τώρα αυτό θα έπρεπε να έχει ανατεθεί εδώ και κάποιους μήνες, κύριε Γκλάκα, γιατί τώρα τρέχουν, γιατί πρέπει να ψηφίσουν και προϋπολογισμό και γίνονται όλα λίγο εξπρές τώρα, οπότε εντάξει, καλά το είπατε, πάμε. Αλλά ξεκινάμε σε ένα καλό επίπεδο, νομίζω ότι υπάρχει μια διάθεση, αυτό είναι το σημαντικό, ότι υπάρχει μια διάθεση να υπάρχει μια συνέργεια και μια σύμπραξη. Αυτό που βλέπουμε εμείς, κύριε Γκλάκα, είναι ότι είναι μια περίοδος εξωστρέφειας αυτή από το Οικονομικό Επιμελητήριο, τουλάχιστον θέλετε να γενιάσετε μια τέτοια περίοδο. Εμείς με τη νέα διοίκηση τώρα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Να μπορέσουμε στην ουσία να παρέμβουμε και να έχουμε παρεμβάσεις και προτάσεις προς το συμφέρον των πολιτών, που σας είπα και στην αρχή. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τα πετύχουμε. Πάντως, έχουμε πάρα πολύ διάθεση όλα τα μέλη της διοίκησης και τα 7 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ότι τη Δευτέρα συγκροτούμε την πρώτη Επιτροπή Αναπτυξιακών Θεμάτων και ήδη με δικιά μας πρωτοβουλία θα συμμετέχουμε σε μια εκδήλωση που θα κάνει η Αναπτυξιακή Κρήτης μαζί με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ηρακλείου και Λασιθίου όσον αφορά τα δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που έχουν βγει στη δημοσιότητα οι οδηγοί και πάρα πολλοί ζητούν διευκρινήσεις, ενημέρωση. Και για το κομμάτι της υποβολής, αλλά και το κομμάτι της υλοποίησης των έργων. Άρα νομίζω ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει τη διάθεση, έχει τη δυνατότητα, νομίζω έχει και τους ανθρώπους για να μπορέσει να επιτελέσει το ρόλο που πρέπει. Λοιπόν, κύριε Γκλάκα, νέα διοίκηση. Τώρα έγινε πολύς ντόρος, δηλαδή είδαμε και δημοσιεύματα, συζητήθηκε εντόνως αυτή η συμφωνία, έτσι, για τον τρόπο διοίκησης, συμφωνία ουσιαστικά ανάμεσα σε δύο παρατάξεις. Τώρα ακούστηκαν πολλά. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο, δική σας απάντηση? Έχω μιλήσει για αυτό το θέμα, αλλά θα το πω για ακόμα μια φορά και ελπίζω να είναι τελευταία, γιατί αυτό που σας είπα μας ενδιαφέρει στην ουσία να δούμε τα προβλήματα του τόπου. Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, οι εκλογές που έχει να κάνει με επιμελητήρια, φορείς, σωματεία, συνδικάτα κτλ. Ακολουθούν το σύστημα της απλής αναλογικής στο 100%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προκειμένου να διοικηθούν όλοι αυτοί οι φορείς, θα πρέπει να υπάρχει μια σύμπραξη από διαφορετικές παρατάξεις, οι οποίες μπορούν να βρουν μια κοινή συνισταμένη σε προγραμματική σύγκληση πάντα, έτσι ώστε να υπάρχει ένας καλός βαθμός συμφωνίας για να διοικηθούν αυτοί οι φορείς. Εμείς δεν κάναμε κάτι διαφορετικό.
Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η δικιά μας παράταξη, η Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων, η οποία είναι στην ουσία μετεξέλιξη της ΠΑΣΚΟ, είναι από τις παρατάξεις η οποία πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Οικονομικού Μελητήριου το 1983 και είναι η παράταξη η οποία διοίκησε πάρα πολλά χρόνια το Οικονομικό Μελητήριο Ελλάδος και έχει θεσμοθετήσει το επάγγελμα του οικονομολόγου, του λογιστή. Θεσμοθέτηση του λογιστή φοροτέχνη, το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων, το ΕΤΑΟ, είναι δικό μας απόκτημα, τα κλαδικά σχέδια στο δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Δήμους. Ήταν παρεμβάσεις που είχαν γίνει τότε από τη δικιά μας παράταξη όταν διοικούσε το μελητήριο πάνω σε αυτά τα θέματα. Επίσης, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 2 ή 3 θητείες, η δική μας παράταξη συνδιοικεί και συμμετέχει στην κεντρική διοίκηση του Οικονομικού Μελητηρίου μαζί με την αντίστοιχη παράταξη της ΔΚΙΟ. Πολλές φορές έχουμε έρθει και σε σύγκρουση μέσα στο Προεδρείο για κάποια ζητήματα. Πολλοί με ρωτάνε, μα πώς εσείς μπορείτε να συνεργαστείτε αφού έχετε διαφορετικές απόψεις, ιδεολογίες κτλ. Θα σας πω το απλό. Στο φορολογικό νομοσχέδιο. Θυμάστε που είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση με την τεκμαρτή φορολόγηση κτλ. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Σύμβουλος της Πολιτείας ήρθε και είπε στην κυβέρνηση με δικιά μας πρόταση, δηλαδή της ΠΑΣΚΟ, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο που πάτε να φέρετε για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών είναι αναχρονιστικό. Πάμε να εφαρμόσουμε εργαλεία τεκμαρτά, δηλαδή τεκμαρτά εισοδήματα φορολόγησης, που ήταν εργαλεία πριν 30 χρόνια, το 1994. Η δική μας παράταξη λοιπόν έβαλε θέμα στο επιμελητήριο και με ομόφωνη απόφαση βγήκε ανακοίνωση όπου το Οικονομικό Επιμελητήριο ζητάει την απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου. Mm-hmm. Άρα θέλω να πω ότι εμείς τις αρχές που έχουμε σαν παράταξη, τις αξίες που έχουμε και τις θέσεις μας, δεν πρόκειται αυτές να παρεκκλίνουμε από αυτές, γιατί βλέπω μια ανησυχία στον κόσμο. Και θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Τα προηγούμενα χρόνια, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης διοικήθηκε από 3 συγκεκριμένες παρατάξεις, οι οποίες στις τελευταίες εκλογές καταψηφίστηκαν, αποδοκιμάστηκαν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί σε αυτές τις εκλογές η συμμετοχή αυξήθηκε κατά 30% εδώ στο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, που σημαίνει ότι οι οικονομολόγοι σηκώθηκαν από τον καναπέ τους για να πάνε να ψηφίσουν και αποδοκίμασαν τη διοίκηση την περασμένη των 3 παρατάξεων. Εμείς αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την ψήφο των μελών μας, να με την ακούσουμε. Αυτό κάναμε. Και ακούσετε, συμπράξαμε. Αλλά... Δηλαδή το πιο φυσιολογικό. Μας κατηγορούν για προοδευτικά, μη προοδευτικά. Εγώ είμαι από το 2019 μέλος του Ειδικού Συμβουλίου. Τότε δεν ήμουν προοδευτικός που είχα αποκλειστεί από όλες τις θέσεις ευθύνης. Δηλαδή βασικό... είναι ένα ερώτημα που σας κάνω. Κάτι, αλλά θέλω να κλείνει αυτό το ζήτημα γιατί μας ενδιαφέρουν πάντως, μήπως πολύ σημαντικά. Μήπως υπερβολική έτσι, κομματική χρειά. Εντάξει, μίλησαν επειδή... για κολεγιά Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, τώρα εγώ σας το έχω πει. Εμείς μπορούμε να ασχολούμαστε με το Οικονομικό Μελητήριο και έχουμε άποψη. Εγώ δεν ασχολούμαι ευκαιριακά με το Οικονομικό Μελητήριο, ασχολούμαι πάνω από 15 χρόνια. Είμαι εκλεγμένος και στα περιφερειακά τμήματα και κεντρικής Μακεδονίας και εδώ, γιατί προέρχομαι από τη Βόρεια Ελλάδα. Είμαι εκλεγμένος στη ΣΤΑΣ, στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Mm. Δεν ασχολούμαστε ευκαιριακά, αλλά παρόλα αυτά δεν κρύβουμε και την κομματική μας ταυτότητα. Εγώ είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Ποτέ δεν έκρυψα την κομματική μου ταυτότητα. Ίσως γι' αυτό μπορεί να έχει δημιουργηθεί όλος αυτός ο ντόρος. Απλώς ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι πια εν έτη 2024 και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία και φυσικά οι οικονομολόγοι, δεν μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα από πολιτικής μόνο απόψεις, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε ολιστικά. Εμάς μας ενδιαφέρει η σύμπραξη, να βγάλουμε κοινές θέσεις, να φουγκραστούμε τα προβλήματα που έχει ο κλάδος. Δεν είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Οι λογιστές φοροτέχνες, που είναι το πιο ζωντανό κύτταρο του Οικονομικού Μελητηρίου, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Είναι δυνατόν να μιλάμε σήμερα για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και να μην υπάρχει η δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να αρρωστήσει ένας λογιστής? Είδαμε στην πανδημία του COVID, αρκετοί λογιστές πεθάναν, δηλαδή έχουμε χάσει και ανθρώπους δικούς μας, γιατί δεν υπήρχε αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς τους πελάτες τους και αναγκαζόταν αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν. Ναι. Ή παραδείγματος χάρη, μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος και είναι λογίστρια, δεν μπορεί να βγει σε άδεια προκειμένου, γιατί οι επιχειρήσεις έχουν φορολογικές υποχρεώσεις με deadlines. Mm. Άρα αυτά πρέπει να τηρηθούν. Εμείς ζητούμε θεσμοθέτηση της ασφάλειας του κλάδου των λογιστών για να υπάρχει στο μέτρο που μπορούμε σε μια ευνοούμενη κοινωνία η ασφάλιση όλων των πολιτών. Μάλιστα. Κύριε Γκλάκα, τώρα να πάμε λίγο και στην τοπική οικονομία. Εσείς τι εικόνα έχετε, πώς βλέπετε την τοπική οικονομία στην Κρήτη αυτή τη στιγμή και πώς την βλέπετε στο μέλλον, έτσι, για τα προσεχή χρόνια? Η τοπική οικονομία είναι συναρτώμενη 100% και από την κεντρική. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που βιώνει ένας πολίτης στη Βόρεια Ελλάδα το βιώνει και εδώ. Και τι εννοώ, η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν στις πρώτες 10 μέρες του μήνα, έχοντας πληρώσει ένα νοικοκυριό το ενίκιο του, τους λογαριασμούς δέκο και τα βασικά έξοδα, να μην μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει τρόφιμα για τα παιδιά του ή να μην μπορεί να πάει να κάνει δαπάνες για ένδυση. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει να το δούμε.
Επίσης, όσον αφορά την τοπική οικονομία που είπατε, θα πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις στο κομμάτι ειδικά του τουρισμού, που συνδέεται και με την αγροδιατροφή, που συνδέεται και με τον πολιτισμό και με άλλα ζητήματα. Γιατί, δείτε, ο ανταγωνισμός στο εξωτερικό μας περιβάλλον από άλλες χώρες είναι πολύ μεγάλος. Mm-hmm. Το τουριστικό προϊόν πλέον πρέπει να είναι αρκετά ελκυστικό και να μπορεί ο επισκέπτης που θα έρθει εδώ πέρα να απολαμβάνει καλές ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Ναι. Με συμπράξεις και ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, προκειμένου να μπορέσει το τουριστικό προϊόν να αναβαθμιστεί. Και γιατί το λέω αυτό? Επειδή την χάνει να είμαι και μέλος του αναπτυξιακού νόμου, στους αξιολογητές, στους ελεγκτές. Δείτε, βγήκε ο αναπτυξιακός νόμος το 48-87 του 22. Από πέρσι που ξεκίνησαν οι αιτήσεις στον πρώτο κύκλο του καθεστώτος μεταποίησης και τουρισμού, μόλις προχθές 10 Γενάρη βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα του πρώτου κύκλου μεταποίησης. Και θα σας πω και το άλλο. Αργά το παρά ποτέ, λέει η κυβέρνηση, ελάτε να κάνετε επενδύσεις, αυγάζουμε αναπτυξιακό νόμο. Κατατέθηκαν, θα σας πω, στον τουρισμό 1,1 δις ευρώ προϋπολογισμοί επενδύσεων, 600 περίπου επενδυτικά σχέδια, και ξέρετε πόσο είναι η επιχορήγηση που μπορεί να δώσει το κράτος? 75 εκατομμύρια. 1,6 δις επενδυτικά σχέδια και το κράτος δίνει 150 εκατομμύρια ενισχύσεις, από τα οποία 75 είναι φοροαπαλλαγή και 75 μόνο είναι χρήμα, δηλαδή επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτική μίσθωση. Άρα σκεφτείτε, θα πω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν το είδατε, τα οριστικά αποτελέσματα στον τομέα της μεταποίησης, η Κρήτη, επειδή ασχολούμαι, σας λέω αυτό το κομμάτι, έχει 5. Όλη η περιφέρεια Κρήτης έχει δηλαδή στο κομμάτι της μεταποίησης 5 κεκριμένα έργα. Και σε λίγο που θα βγουν και τα οριστικά του τουρισμού, γιατί έχουν ανακοινωθεί τα προσωρινά, θεωρώ ότι ο αριθμός μπορεί να είναι και μικρότερος εκεί. Στον τουρισμό. Όταν σας λέω ότι έχουν κατευθεί 1,6 δις και είναι 75 εκατομμύρια χρηματοδότηση, χωρίς να υπάρχει ταξινόμηση, ιεραρχία, αναπεριφέρεια, γιατί τα 75 εκατομμύρια αφορούν όλη τη χώρα. Όλη τη χώρα. Όλη τη χώρα. Σημαίνει ότι μια επιχείρηση της Κρήτης γίνεται μεγάλη σφαγή. Είναι μεγάλο ζήτημα. Εδώ το οικονομικό επιμελητήριο είχε παρέμβει τότε και είχε κάνει 18 προτάσεις προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, τότε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, κύριε Γκλάκα, επειδή έχουμε πάρα πολλά να συζητάμε, το βλέπω, θα τα πούμε πολύ σύντομα ξανά. Θα σας κάνω μια ιντρικαδόρικη ερώτηση για το τέλος και θα σας αποχαιρετήσω με αυτό. Ναι. Σας ρώτησαν μήπως για τα market pass και τα υποδέλυπα και τι άποψη έχετε γι' αυτά? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα μέτρα που βγάζει η κυβέρνηση, εμείς τα μαθαίνουμε από τη δημοσιότητα. Κυρίως. Μετά προσπαθούμε να συγκροτήσουμε επιτροπές για να απαντήσουμε ή να κάνουμε κάποιες ενέργειες συμπληρωματικές ή να πούμε κάποια πράγματα. Θα πω ένα παράδειγμα. Ο πληθωρισμός ξεκίνησε από τις αρχές του 2021, τα μέσα του 2021, ήταν καλπάζον. Όλα αυτά τα μέτρα, ας πούμε, τώρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση όσον αφορά τη στήριξη τα πλαφών των οικοκυριών, θα έπρεπε να είχαν πάρθει από το 2021, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση αυτού του καλπάζοντος πληθωρισμού. Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Έρχεται τώρα. Εμείς θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά μπορεί να αποδώσουν, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, Σιδεροκέφαλος. Ευχαριστούμε και εμείς. Είμαστε εδώ, όποτε χρειαστείτε, να παρέμβουμε και να συμμετέχουμε στο διάλογο. Σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Καλή θητεία σας ευχόμαστε. Καλή δύναμη.